Είμαστε δίκαιοι, αγαπητέ κύριε Κύριτση. Ναι, επειδή είμαστε σε μια φάση πολιτικής αριθμητικής, αν το βάλουμε έτσι και με βάση τον χάρτη των εκλογών, τον χθεσινό, όχι τον σημερινό, και μετρήσουμε τα κόμματα που κατέβηκαν με τις σημαίες του, ας το πούμε έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ποσοστό το οποίο θυμίζει ποσοστό εθνικών εκλογών, η Νέα Δημοκρατία, εκεί που κατέβηκε με τη σημαία της, αν τα αθροίσεις, το ποσοστό είναι χαμηλό μονοψήφιο. Θέλω να θυμίσω ότι πάρα πολλοί υποστηριζόμενοι ή προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία περιφερειάρχες έστελναν εξώδικα στη Singular, λέγοντας βάλτε μας λευκό στο χάρτη, μην μας ταυτίσετε με Πασόκ και με Νέα Δημοκρατία. Όλοι γνωρίζουμε, ξέρετε και εσείς από το ρεπορτάζ, τα μηνύματα τα οποία πήγαιναν στη Χαριλάη Τρικούπη και στη Συγκρού, μην τυχόν περάσει Σαμαράς ή Βενιζέλος από την περιφέρεια ούτε για χειραψία και μας χαντακώσουν. Αυτό είναι ένα πολιτικό κλίμα πλήρους απόρριψης της κυβερνητικής πολιτικής, όπως καταλαβαίνετε. Να σου πω, θα είδατε, φαντάζομαι, την public issue που επιχείρησε να κάνει μια αποτίμηση με βάση τα αποτελέσματα των περιφερειών. Δίνει μια εικόνα, την οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε, πρέπει να έχουμε την κάρτα. Δίνει μια εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία στο 26,3%, αν δεν κάνω λάθος, θα μας δώσουν την κάρτα από το control. Το ΣΥΡΙΖΑ στο 17,7%, εδώ είμαστε. Αυτό τι είναι τώρα, για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, με κάθε επιφύλαξη, το λέω και φαντάζομαι ότι συμμερίζεστε και εσείς στην επιφύλαξη. Και το Πασόκ 16,2. Ναι, αυτό θέλω να σας πω τώρα. Εάν η μεθοδολογία είναι ορθή και αν είναι πολιτικός αποδεκτά 100% αυτά που βλέπουμε. Ωστόσο, λέω ότι αυτά που βλέπουμε δείχνουν με βάση τις περιφέρειες τη Νέα Δημοκρατία στο 26,3, το ΣΥΡΙΖΑ στο 17,7, το ΠΑΣΟΚ στο 16,2, το ΚΚΕ στο 8,8. Στο 8,1 είναι η Χρυσή Αυγή, η Δημάρα είναι στο 3,8%, 3,2% είναι ανεξάρτητοι Έλληνες, 2,3% είναι οικολόγοι. Τώρα υποθέτω, αγαπητέ κύριε Κυρίτση, το Πασόκ, ας πούμε, θα είναι μέσα η περίπτωση Σγουρού. Έτσι. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι έτσι, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε μεθαύριο ως ποσοστό. Ο κύριος Τζιτζικός, και εδώ είναι μεταβολές 10 με 14, πούμε, μιλάμε πάλι για ευρωεκλογές, για δημοτικές με δημοτικές. Εδώ βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν ακόμα του 3% και είναι λογικό να υπάρχει μια πολύ μεγάλη 32,6, 26,4 για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είχε 32,6 η Νέα Δημοκρατία το 10 στην αντίστοιχη ημέρα στις περιφέρειες και είναι τώρα πλέον έχει χάσει περίπου 8 μονάδες, 6 μονάδες, 6,5 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με το 10, ξαναλέω έτσι. Και αντίστοιχα βλέπουμε τα άλλα κόμματα. Να κάνω μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Μα όχι, συντομή, να κάνετε μια παρατήρηση πλήρη και αναλυτική. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους 6 μήνες οι 9 στις 10 δημοσκοπήσεις βγαίνουν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τους δίνει ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την διαπλοκή αρκετών δημοσκοπικών εταιριών, αλλά και από τη διαπίστωση ότι η συμμετοχή στις δημοσκοπήσεις είναι τέτοια η οποία δεν επιτρέπει... Δεν δημοσκόπησε αυτό που είδαμε. Ναι, όχι. Αυτό είναι τα αποτελέσματα. Ναι, εντάξει, είναι ανάλυση εντάξει. Των αποτελεσμάτων. Ναι, ναι. Αλλά μιλάω για τις δημοσκοπήσεις συνολικά. Ναι, ναι, ναι. Ότι τα δείγματα είναι τέτοια, τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Χτες είδαμε το πρωτοφανές όμως, εντάξει να μην μπορούν να κάνουν δημοσκοπήσεις, δεν μπορούν να κάνουν ούτε exit poll. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πονηρεμένος, θα προσέξατε ότι δεν βγήκαν τα στελέχη του να πανηγυρίσουν. Υποθέτω ότι είχαν σκάψει ένα λάκκο και περίμεναν όταν έδιναν 10% και 15% διαφορές να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στους δρόμους με σημαίες να πανηγυρίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχει καταλάβει πώς δουλεύουν αυτές οι δουλειές, κράτησε χαμηλούς τόνους, λέει είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο περιφερειακών εκλογών. Θέλουμε να πείσουμε περισσότερους πολίτες. Δεν έχουμε τους μηχανισμούς εμείς. Δεν κυβερνάμε 40 χρόνια την Ελλάδα. Δεν, mm-hmm. δεν έχουμε αυτή την παράδοση. Δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία. Πάμε με καθαρά λόγια και με καθαρές κουβέντες να κερδίσουμε το περισσότερο δυνατό. Είναι καταρχήν για εσάς θετική η εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ χθες? Απολύτως. 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 Γιατί σας θυμίζω τι λεγόταν μέχρι πριν από 10 μέρες. Οι προβλέψεις των δύο κομμάτων εξουσίας είναι και πολύ πρόσφατα, δεν έχει στεγνώσει το μελάνι του κυρίου Βενιζέλου. Έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οριακά μπορεί να είναι στο δεύτερο γύρο σε δύο περιφέρειες, σε καμία μεγάλη περιφέρεια ή δήμο της χώρας. Εδώ βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία σε καμία Αθήνα, Πειραιά και τα λοιπά, Θεσσαλονίκη, είναι εκτός δευτερού γύρου. Ναι. Άρα. Στην περιφέρεια Αττικής. Άρα έχουμε μία εξαφάνιση
της Νέας Δημοκρατίας οπουδήποτε κατέβηκε με τη σημαία της και ένα καμουφλάρισμα κάποιων υποψηφίων οι οποίοι για δικούς τους λόγους κατέβαιναν και κάποιοι από αυτούς θα κερδίσουν, κάποιοι από αυτούς θα χάσουν. Θέλω να ρωτήσω εσάς και τον κύριο Δημοσχάκη καταρχήν για την ιστορία της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή υπήρχαν περιοχές, ειδικά κύριε Κυρίτση στην Αθήνα, στον Κολονό, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, που είχαμε ποσοστά πάνω από 20% για τη Χρυσή Αυγή. Ήταν πρωτοκόμμα η Χρυσή Αυγή. Πώς, τι σχόλιο νιώθετε την ανάγκη να κάνετε για την εμφάνιση με τόσο δυναμικό τρόπο της Χρυσής Αυγής? Δεν ξέρω, εντάξει, θα μπορούσε να κάνει κανείς ένα σχόλιο που να λέει ότι σε κάποιες περιοχές της Αθήνας ένα ποσοστό της τάξης του 1 στους 5 συμπολίτες μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα που δολοφονήθηκε ο Φίσας με μια μαχαιριά στην καρδιά από έναν χρυσαυγίτη δολοφόνο. Εγώ δεν θέλω να πάω σε μια τόσο πρόχειρη ανάλυση, αλλά θέλω να πω ότι όταν υιοθετείς σε μεγάλο βαθμό τα κανάλια αλλά και το κυβερνών κόμμα την ορολογία της Χρυσής Αυγής, βασικά στοιχεία της πολιτικής της. Έχεις μέσα στο κόμμα τον κύριο Βορύδη, ο οποίος ήταν υπαρχηγός συνολέας του Παπαδόπουλου, πρέπει να το θυμόμαστε, τον έκανε υπουργό. Έχεις τον κύριο Γεωργιάδη, ανθρώπους προερχόμενους από την ακροδεξιά. Έχεις αστυνομικά τμήματα που είναι τα ΜΑΤ και ψηφίζουν 60% Χρυσή Αυγή. Έχεις 2 στρατηγούς προερχόμενους από τις ειδικές δυνάμεις και κατεβαίνουν με τη Χρυσή Αυγή και σφυράς αδιάφορα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση αυτό όμως. Κύριε Δημοσχάκη. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι άλλωστε έκανα και την εισήγηση ότι ανησυχητική είναι η άνοδος της Χρυσής Αυγής, κυρίως στην Αθήνα και την Αττική. Και αυτό πρέπει να